Αυτό περιέχει δικαιοσύνη, διότι διαφοροποιεί το τιμολόγιο στους καταναλωτές ανάλογα με την ποσότητα των απορριμμάτων που παράγουν και ανάλογα με τις υπηρεσίες που δέχονται από το Δήμο. Είναι άδικο να πληρώνει, παραδείγματος χάρη, ένα μικρό γραφείο τα ίδια με μια μεγάλη επιχείρηση που είναι και μεγάλη παραγωγός απορριμμάτων ανά τετραγωνικό μέτρο. Υπάρχει επίσης μία διεύρυνση του κοινωνικού τιμολογίου προς την κατηγορία των τριτέκνων για πρώτη φορά. Τα αυξημένα έσοδα που υπολογίζουμε ότι θα προκύψουν θα έλθουν να εξισορροπήσουν τα αυξημένα έξοδα και τις ανάγκες επενδύσεις που έχουμε ως Δήμος στον τομέα της καθαριότητας και του ηλεκτροφωτισμού. Να ανακοινώσουμε την ευκαιρία αυτή ότι στον προϋπολογισμό του 2017 θα προβλέπεται κονδύλι για τον υπολογισμό των πραγματικών τετραγωνικών κατοικιών και επιχειρήσεων στο Δήμο μας από εξειδικευμένη εταιρεία κατόπιν διαγωνισμού. Αυτό θα επιβάλλει ακόμα μεγαλύτερη δικαιοσύνη στην καταβολή τελών από τους δημότες μας, ενώ θα μας επιτρέψει να κρατήσουμε τα τέλη χαμηλά τα επόμενα χρόνια και ταυτόχρονα να κάνουμε τις απαραίτητες επενδύσεις στον τομέα της καθαριότητας και του ηλεκτροφωτισμού, όπου έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη.